μέσα στο υγρό, δηλαδή στο σπέρμα. Τα σπερματοζωάρια είναι πολύ μικρά, αλλά είναι πάρα πολλά, σαν να λέμε μερικά εκατομμύρια. Καταλήγουν έτσι να γυρνάνε γύρω-γύρω περιμένοντας να ανοίξει η βρυσούλα και να τα αφήσει να βγουν. Όπως τα οάρια, έτσι και τα σπερματοζωάρια είναι απαραίτητα όταν θέλουμε να κάνουμε παιδί. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα γυναικεία σποράκια και τα ανδρικά σποράκια είναι στην πραγματικότητα τα δύο μισά ενός μικρού σπόρου. Όταν τα δύο αυτά συναντηθούν και σμίξουν κρυφά, σχηματίζουν ένα μοναδικό σπόρο που μπορεί να είναι το σημείο εκκίνησης για το μελλοντικό μωρό. Κάθε μισό του σπόρου περιέχει το μισό πρόγραμμα και είναι απόλυτα απαραίτητο για να ενωθούν τα δύο μισά του προγράμματος για να μπορεί να αρχίσει η δημιουργία ενός μωρού. Τα προγράμματα αυτά που λέγονται χρωμοσώματα περιέχονται στο εσωτερικό του σπερματοζωαρίου και του οαρίου, στον πυρήνα τους. Πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτά τα μικρούτσικα χρωμοσώματα είναι γραμμένα πολλά πράγματα. Το χρώμα των ματιών, το σχήμα της μύτης, το αν το παιδί θα είναι κορίτσι ή αγόρι. Και όλα όσα κάνουν ένα άτομο να είναι μοναδικό, διαφορετικό από όλα τα άλλα. Λίγο από τη μαμά, λίγο από τον μπαμπά και όλα τα υπόλοιπα ανήκουν αποκλειστικά σε σένα. Αυτό, παιδιά μου, είναι το μυστικό της κληρονομικότητας. Και μετά τι γίνεται, γιαγιά? Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα, α ναι. Αλλά θα σας τα διηγηθώ άλλη φορά. Κάθισε, Άννα. Γιαγιά, χθες μας είπες ότι στα σποράκια υπάρχουν τα χρωμοσώματα. Αλλά τι είναι τα χρωμοσώματα? Α, ναι, τα χρωμοσώματα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Μα έλα, γιαγιά, πες τη μας. Λοιπόν, όλα τα ανθρώπινα πλάσματα αποτελούνται από κύτταρα. Τα κύτταρα είναι σαν τούβλα που χρησιμεύουν για να χτιστεί το κάθε ζωντανό πλάσμα. Χρειάζονται εκατομμύρια και εκατομμύρια τούβλα για να γίνουν ένας άντρας ή μια γυναίκα. Στο εσωτερικό κάθε τούβλου, ή καλύτερα στο εσωτερικό κάθε κυτάρου, υπάρχει ένας πυρήνας. Και μέσα σε κάθε πυρήνα ένας περίπλοκος και θαυμαστός κόσμος. Ο κόσμος των χρωμοσωμάτων. Τα χρωμοσώματα πηγαίνουν δύο-δύο. Ένα προέρχεται από τον πατέρα και ένα προέρχεται από τη μητέρα. Ελάτε, ας μπούμε από εδώ. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Βλέπετε το μακρύ διάδρομο αυτόν? Αυτός μας οδηγεί στο γενικό επιτελείο, στην αίθουσα ελέγχου. Ας δούμε τι υπάρχει στην αίθουσα αυτή. Καλημέρα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα γονίδια. Αυτά είναι υπεύθυνα για το χρώμα των ματιών, για το μήκος του μικρού δάκτυλου του ποδιού, για το σχήμα των αυτιών, για το μέγεθος του κρανίου, για το χρώμα των μαλλιών και για όλα όσα κάνουν ένα άτομο να είναι μοναδικό και διαφορετικό από όλα τα άλλα. Τα γονίδια σας αυτά τα έχουν δώσει οι γονείς σας στην αρχή της ζωής σας. Η μητέρα σας έχει δώσει τα μισά με ένα κύτταρο, το οάριο. Ο πατέρας σας έχει δώσει τα άλλα μισά με το σπέρμα το ζωάριο. Προσοχή όμως, υπάρχουν δύο τύποι σπερματοζωαρίων. Αυτά που μετά τη συνάντηση με το οάριο θα φτιάξουν ένα αγόρι και αυτά που αφού συναντήσουν το οάριο θα φτιάξουν ένα κορίτσι. Η συνάντηση του σπερματοζωαρίου με το οάριο γίνεται μέσα στην κοιλιά της μαμάς. Εκεί θα βάλουν μαζί τα γονίδια τους για να σχηματίσουν ένα ακέραιο κύτταρο, μικρούτσικο, το οποίο διαιρούμενο θα πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο αριθμό κυττάρων και θα αναπτυχθεί ως τη γέννηση του μωρού.
Και τη στιγμή αυτή για το μωρό αυτό θα αρχίσει μια θαυμαστή περιπέτεια, η δική του περιπέτεια. Στην αρχή ασφαλώς θα το καθοδηγούν οι γονείς του, η οικογένειά του και οι φίλοι, ώστε να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά που έλαβε κατά τη γέννησή του. Αλλά αυτά δεν είναι αρκετά. Το παιδί θα πρέπει να μάθει και μόνο του, να ανακαλύψει καινούργια πράγματα, να στοχεύσει προς νέους ορίζοντες, να γνωρίσει πολλούς ανθρώπους. Με λίγα λόγια να ζήσει. Η ζωή είναι μια εξαίρετη περιπέτεια. Και ύστερα, γιαγιά, τι γίνεται? Και ύστερα υπάρχουν πολλά ακόμη, α ναι. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, παιδιά μου. Πάμε παρακάτω, παιδιά μου. Α, κοίτα, είναι η Λίλη, η σκυλίτσα μας. Αλήθεια? Ναι. Γιαγιά, σήμερα το πρωί στη γωνία του δρόμου είδα δύο σκυλιά. Ήταν το ένα πάνω στο άλλο, τι κάνανε? Ζευγαρώνανε, χρυσή μου. Είχαν σεξουαλική επαφή, η σχέση. Μα τι ακριβώς είναι η σεξουαλική σχέση? Είναι δύσκολο να το εξηγήσω αυτό. Προσπάθησε όμως. Καλά. Όλα αρχίζουν με αυτό που ονομάζουμε ένστικτο. Όλα τα ζώα έχουν μέσα τους κάτι που τα σπρώχνει να κάνουν πράξεις τις οποίες ουδέποτε έχουν διδαχθεί. Λόγου χάρη, το γατάκι αμέσως μόλις γεννηθεί θέλει να βυζάξει γάλα από τη μαμά του. Κάθε χρόνο οι πελαργοί πηγαίνουν να περάσουν τις χειμωνιάτικες διακοπές τους στην Αφρική, όπως κάνουν και πολλά άλλα πολιτικά πουλιά. Εξάλλου, από τότε που έγινε ο κόσμος, σε ορισμένη στιγμή του έτους, οι σολομοί, αρσενικοί και θηλυκοί, δοκιμάζουν μια ακατανίκητη ανάγκη να ξανανεύουν τους καταράκτες, για να βρεθούν μετά όλοι εκεί και να φτιάξουν μικρούς σολομούς. Το ένστικτο αυτό που λέγεται σεξουαλικό ένστικτο, οθεί τα αρσενικά και τα θηλυκά να ζευγαρώνουν. Ζευγάρωμα έχουμε όταν το αρσενικό βάζει το πέος του στον κόλπο του θηλυκού. Τα ανθρώπινα όντα έχουν χάσει πολλά από τα πρωτόγονα ένστικτά τους και ευτυχώς έχουν αποκτήσει άλλους τρόπους για να αναπληρώνουν αυτά που έχουν χάσει. Την τεχνική, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη σκέψη. Όλα αυτά που μας ξεχωρίζουν από τα ζώα. Οι άνθρωποι έχουν ίσως χάσει πολλά από τα ένστικτά τους, αλλά όχι το ένστικτο του ζευγαρώματος και των σεξουαλικών σχέσεων. Επιπλέον, έχουν σκεφτεί κάτι πολύ ωραίο. Έχουν εφεύρει τον έρωτα. Και όπως τα γατάκια, έτσι και εμείς έχουμε το ένστικτο να βυζένουμε το γάλα από το στήθος της μαμάς. Άκου, όταν ήμουν μικρή ήθελα να παντρευτώ τον μπαμπά μου. Αυτή η ένωση δεν είναι δυνατή, χρυσή μου. Ο νόμος απαγορεύει να παντρεύονται τα παιδιά με μεγάλους. Και οι αδελφοί με τις αδελφές. Είναι αδίκημα. Δεν επιτρέπονται όλα. Ακόμη και ανάμεσα στα ζώα υπάρχει ο φυσικός νόμος. Η χελώνα δεν ζευγαρώνει ποτέ με την καμιλοπάρδαλη. Ούτε το γουρούνι με τη χίνα. Ούτε και ο ρινόκερος με το κουνούπι. Υπάρχουν τα ένστικτα, υπάρχουν και οι κανόνες, τους οποίους πρέπει να σεβόμαστε. Κοιτάξτε, λόγου χάρη, ο προϊστορικός άνθρωπος δεν ήξερε τι είναι έρωτας. Το ένστικτό του τον έσπρωχνε απλώς να ζευγαρώσει. Πρέπει να πούμε ότι οι σχέσεις του με τις γυναίκες δεν ήταν πάντοτε πολύ τρυφερές. Σήμερα αντίθετα οι άνθρωποι έχουν μάθει να ελέγχουν τα επιθετικά ένστικτά τους. Είναι πολιτισμένοι. Αν και μερικές φορές τα βία ένστικτα παίρνουν το πάνω χέρι. Και μετά τι γίνεται? Α, και μετά υπάρχουν ακόμη πολλά άνε. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Κάθισε, Άννα. Δε μου λες, γιαγιά, αφού ο μπαμπάς έβαλε ένα σπόρο στη κοιλιά της μαμάς, τι έγινε μετά? Καλή μου, ακριβώς εκείνη τη στιγμή άρχισε μια μεγάλη περιπέτεια. Περιπέτεια, πες μας. Όπως σας έχω πει κιόλας, παιδιά μου, μέσα στο σπέρμα κολυμπούν πολύ πολύ μικρούτσικοι γυρίνοι, που τους ξέρουμε με το όνομα σπερματοζωάρια. Στην αφετηρία είναι κάπου 180 εκατομμύρια.
Η εξπερμάτιση δίνει το σήμα της εκκίνησης. Με τη μακριά ουρά τους που την κουνούν δυνατά, τα σπερματοζωάρια πρέπει να ανέβουν μέσα στο σώμα της μελλοντικής μαμάς. Μέσα στον κόλπο, ύστερα στη μήτρα, ύστερα στις σάλπιγγες, ως την περιοχή των οωθικών, της δεξιάς ή της αριστερής. Αν στο εσωτερικό της σάλπιγγας δεν υπάρχει τίποτε, όλος αυτός ο αγώνας δρόμου δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτε και τα σπερματοζωάρια θα καταστραφούν. Αλλά αν τη στιγμή αυτή η μαμά είναι γόνιμη και η οθήκη έχει φτιάξει ο Άριο, τότε το βραβείο για τον αγώνα είναι ειδικό. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα μωρό. Πρώτα όμως, κάθε σπερματοζωάριο πρέπει να κολυμπήσει, να κολυμπήσει με όλη τη δύναμή του για να φτάσει πρώτο και να κατακτήσει το Άριο. Και αν έκανα μια σύγκριση με τους ανθρώπους, θα μπορούσα να πω, αγαπητά μου παιδιά, ότι ένα σπερματοζωάριο κολυμπάει 2 φορές γρηγορότερα από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της κολύμπησης όλων των κατηγοριών και διανύει το αντίστοιχο των 6 χιλιόμετρων για να φτάσει στο τέρμα. Και να τα που φτάνουν! Μερικά κουρασμένα, σταματούν πολύ νωρίς, αλλά χάνουν το δρόμο και ανεβαίνουν τη λάθος σάλπιγγα. Ύστερα από αυτόν τον μαραθώνιο, μόνο μερικές εκατοντάδες φτάνουν κοντά στο Άριο και σε ένα μικρό φιλόξενο περιβάλλον. Στο σημείο αυτό, το Άριο αρχίζει να γυρίσει πολύ αργά γύρω από τον εαυτό του και τα σπερματοζωάρια, ευτυχισμένα που έφτασαν εκεί, ενώνονται γύρω του για να χορέψουν. Γιορτή δηλαδή. Ύστερα, όλα μαζί βγάζουν μια ειδική ουσία που λιώνει το κέλεφος του αυγού για να ανοίξει ένα πέρασμα. Άξιο θαύμαστη ομαδική δουλειά. Τα σπερματοζωάρια έχουν ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης και όταν τελικά ένα κατορθώσει να μπει, η υπόλοιπη ομάδα είναι ευχαριστημένη γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, στο εσωτερικό του Αρίου, ο πυρήνας περιμένει την άφηξη του σπερματοζωαρίου, το οποίο έχει αφήσει την ουρά του στην καρταρόμπα, σαν να ήταν κασκόλ. Το Άριο και το σπερματοζωάριο πλησιάζουν και ενώνονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα αυγό. Το αυγό αυτό, διαφορετικό από όλα τα άλλα, θα διαιρεθεί και θα μεγαλώσει μέσα στην κοιλιά της μαμάς, για να γεννηθεί ένα αγόρι ή ένα κορίτσι. Αδύνατο ή παχουλό, με δέρμα κίτρινο ή μαύρο, ανάλογα με το τι θα έχει κληρονομήσει από τους γονείς του. Και για εσάς επίσης τα πράγματα έγιναν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό βρισκόσαστε σήμερα εδώ. Και μετά τι έγινε? Και μετά υπάρχουν ακόμη πολλά. Αλλά για σήμερα σταματήσουμε εδώ. Ποιος θα ξέρει τι συμβαίνει και στον κόσμο ποιος μας παίρνει και πώς γίνονται όλα αυτά. Πείτε λίγα και σε εμάς στρογγυλό το πρόσωπό μου και του άλλου μητερό. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου μου εξήγησαν γιατί άλλοι φίλοι μου έχουν μπορεί και άλλοι είναι κοντοί. Άλλοι τα μαλλιά έχουν μαύρα και άλλοι τα έχουν έξαντα. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου το μου πουν για όλα.